Θα ξεκινήσουμε το τέταρτο μέρος κάπως γλυκά, κάπως ξεχωριστά, κάπως θεσσαλονικιώτικα, έτσι όπως συνηθίζουμε να λέμε, καθώς αγαπάμε τη Θεσσαλονίκη, αγαπάμε τη Βόρεια Ελλάδα, τη Μακεδονία και γενικά θα αναφερθούμε λίγο σε μια βράβευση, σε μια σημαντική διάκριση της Μπουγάτσας. Καθώς η Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης βρίσκεται στον κατάλογο, προσέξτε, βλέπουμε και τον κατάλογο του σχετικού εδώ πέρα, με τις καλύτερες τοπικές λιχουδιές παγκοσμίως. Είναι μια σημαντική διάκριση. Ήδη μάλιστα να υπενθυμίσω ότι η UNESCO έχει χρήσει τη Θεσσαλονίκη ως πρωτεύουσα της γαστρονομίας και τώρα έρχεται μια δεύτερη διάκριση κατά σειρά για μία από τις αγαπημένες γεύσεις των Θεσσαλονικαίων. Έχουμε το Taste Atlas, όπου με τη βοήθεια κορυφαίων εκπροσώπων της μαγειρικής αξιολογεί αυτός ο ιστότοπος, αυτή η πλατφόρμα, τοπικές κουζίνες από όλο τον πλανήτη και βέβαια στην 25η θέση βρίσκεται η Θεσσαλονίκη με την Μπουγάτσα βέβαια στις 100 καλύτερες πόλεις για να δοκιμάσεις ντόπιες γεύσεις. Θέλω να πάμε στον κύριο Φίλιππο Μπαντή. Μπουγατσοποιώ, τα έχουμε ξαναπήξει στο παρελθόν. Την καλησπέρα μας από Κρήτη, πώς είστε? Γεια σας, καλησπέρα. Και βέβαια να υπενθυμίσω ότι είχατε μπει στη διαδικασία να μοιήσετε και Κινέζους, σε αυτή την... Κορεάτες, από εκεί, ναι, δεν τους ξεχωρίζουμε εύκολα. Κορεάτες. σε αυτή την Παρασκευή και σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, όντως. Ήταν και Κινέζοι, ήταν στο Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ, ναι, πέρσι τέτοια εποχή, που είχαμε κάνει κάποια παρουσίαση της Μπουγάτσας μας εκεί, όντως. Για πείτε μας, αναφορικά με αυτή τη διάκριση από τη μία και της Θεσσαλονίκης, εδώ ασχολούμαστε γενικά με τις προεκτάσεις του τουριστικού προϊόντος και αναφέρομαι στις θεματικές προεκτάσεις. Μία από αυτές είναι και ο θεματικός τουρισμός, ο γαστρονομικός τουρισμός. Και βλέπουμε τελευταία, ναι, σε πανευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο, να ακούγεται η Θεσσαλονίκη, να διαφημίζεται η Θεσσαλονίκη και μπροστά όχημα η Μπουγάτσα. Το περιμένατε από τη μία, το περιμένατε με σίγουρος και από την άλλη πώς το καταφέρατε? Κοιτάξτε, αυτό έγινε με πολύ αγώνα. Πάρα πολύ αγώνα. Η Μπουγάτσα, εντάξει, είναι ένα προϊόν με καταγωγή πάρα πολύ παλιά, το γνωρίζετε κι εσείς, με καταβολές από το Βυζάντιο, η οποία ήρθε εδώ πέρα με την καταστροφή το 1922 με τους πρόσφυγες, οι οποίοι κατά κύριο λόγο στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και εσάς εκεί κάτω στην Κρήτη, γι' αυτό έχετε και εξαιρετική Μπουγάτσα και εκεί πέρα. Σωστά. Ήρθανε στην Ελλάδα, ναι, και από ένα τοπικό έδεσμα, με πολύ αγώνα, με πολλές παρουσιάσεις στο εξωτερικό, σε εκθέσεις και σιγά σιγά ανεβαίνοντας και ο τουρισμός στη Θεσσαλονίκη, δοκιμή στόμα με στόμα και χάρη βέβαια και στα media, τα social και στο ίντερνετ και στους ταξιδιωτικούς οδηγούς τύπου TripAdvisor και αυτά, καταφέραμε και η Μπουγάτσα μαθεύτηκε πλέον σε όλο τον πλανήτη. Δεν ήταν εύκολο. Τι είναι αυτό το οποίο κάνει την Μπουγάτσα να ξεχωρίζει και από την άλλη, τι είναι αυτό το οποίο αγαπούν στην Μπουγάτσα και σε αυτή τη γεύση οι ξένοι που έρχονται και τη γνωρίζουν ή που τους πηγαίνουμε εμείς Μπουγάτσα στο εξωτερικό? Ναι, και αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Στέλνουμε κατεψυγμένες Μπουγάτσες στο εξωτερικό, χειροποίητες πάντα. Ναι. Γιατί εντάξει, η Μπουγάτσα βιομηχανοποιημένη δεν είναι ένα προϊόν εντελώς άλλο. Σωστά. Δεν έχει καμία σχέση. Ναι. Αυτό που τους εντυπωσιάζει είναι καταρχήν το φύλλο, έτσι, το οποίο είναι εξαιρετικά λεπτό, εξαιρετικά τραγανιστό και η γεύση του, η οποία αν είναι από τις καλύτερες πρώτες ύλες, τις οποίες χρησιμοποιούμε και εμείς στο κατάστημά μας, αλλά και οι συνάδελφοί μου που φτιάχνουμε χειροποίητη Μπουγάτσα, που πλέον δεν είμαστε και πολλοί, αυτό είναι το κακό, είμαστε λίγοι. Και αυτός ο συνδυασμός το... Και κάθε λαός θα παρατηρήσει ότι ξεχωρίζει και την Μπουγάτσα. Δηλαδή, οι πιο βόρειοι, οι Σλάβοι, όλοι αυτοί προτιμάνε πιο βαριές γεύσεις. Οι Αμερικάνοι, οι άλλοι, οι Άγγλοι κτλ. Προτιμάνε τα γλυκά. Αλλά είναι αυτός ο συνδυασμός, όλο αυτό το πράγμα. Υπάρχει επόμενη, η αγνότητα των υλικών. Επόμενη γενιά στους καλλιτέχνες εντός αγωγικών της Μπουγάτσας. Δηλαδή, θα δώσετε σκυτάλη στη νέα γενιά, ενδιαφέρεται η νέα γενιά να ασχοληθεί με την παρασκευή της? Ενδιαφέρονται, ενθουσιάζονται στην αρχή και βλέποντας και όλο αυτό που λέτε
με τους τουρίστες πλέον που έχει γίνει προορισμός η Θεσσαλονίκη και έρχονται και δοκιμάζουν. Αλλά είναι δύσκολο και εγκαταλείπουν. Ναι, αυτό ακριβώς. Εγώ διδάσκω αυτό το πράγμα πάνω από 10 χρόνια. Αν βάλουμε μια αναλογία στους 100 μαθητές που θα βγάλω, οι 10 θα ακολουθήσουν το επάγγελμα και από τους 10 τελικά θα συνεχίσουν ένας-δύο. Κάπως έτσι είναι. Ζορίζονται, δυσκολεύονται τα νέα παιδιά. Ξέρετε κάτι, δεν θέλουν αξίζει να μπουν στη διαδικασία. Η διαδικασία να ασχοληθεί κάποιος με την πουγάτσα και από την άποψη του κόστους. Ξέρετε, οι πρώτες ύλες έχουν ανέβει. Χρειάζεται μια διαδικασία, χρειάζεται ώρα, χρειάζεται κόπος, υδρότας. Και στο τέλος σου λέει ένα νέο παιδί, τι να ασχοληθώ τώρα, μόνο και μόνο για να λέω ότι φτιάχνω μπουγάτσα και να τιμήσω την παράδοση, το αφήνεις. Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει μια βάση σε αυτό που λέτε, όντως, αλλά είναι και ένα επάγγελμα το οποίο δεν θα πρέπει να εξαφανιστεί. Είναι μια τέχνη η οποία, όπως λέω και στους μαθητές μου, δεν θα σε αφήσει να πεινάσεις ένα το κρατούμενο. Ναι, μεν οι πρώτες ύλες ανεβήκανε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, ειδικά και με τον πόλεμο και με τον κορονοϊό και με όλα αυτά έχουν πάει στα ύψη με όλες αυτές τις δικαιολογίες. Αλλά η τέχνη είναι που πληρώνεται πάρα πολύ ακριβά. Και αυτή η τέχνη, εάν συνεχιστεί, δεν θα πάβει να πληρώνεται. Όλη η δουλειά στην μπουγάτσα είναι η τέχνη. Αυτό πληρώνουμε ακριβά. Σωστό, σωστό. Οπότε για μένα αξίζει. Για μένα αξίζει να συνεχιστεί. Ναι. Οι τιμές έχουν ανέβει προς τα πάνω. Πάρα πολύ, παιδιά. Πάρα πολύ. Πέρα από τις πρώτες ύλες, ενώ και στο ράφι, ενώ και στο ψυγείο, πού βρισκόμαστε? Πού βρισκόμαστε? 2 και 3 φορές επάνω. Μάλιστα. Παντού. Και έχει μειωθεί και η κατανάλωση? Κοιτάξτε, η κατανάλωση μειώθηκε μεν στα λαϊκά στρώματα. Δηλαδή, ο μισθωτός, ο συνταξιούχος δεν σκεφτεί, θα πάρει πλέον σωστά κάθε μέρα μπουγάτσα, θα το σκεφτεί. Είχαμε τους παππούδες που όποτε πληρωνόταν τη σύνταξη κερνούσαν τα εγγόνια με χαρά. Είχαμε τους μαθητές που παίρναν στο σχολείο κάθε μέρα μπουγάτσα. Αυτά έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Αλλά κάπως αντισταθμίζονται με τους τουρίστες που έρχονται πλέον και ψωνίζουν μπουγάτσα. Τη ζητούν με το όνομά της ή τη βλέπουν απλά και στους φούρνους και λένε θα να δοκιμάσουμε? Όχι, όχι. Έχουν διαβάσει, έχουν μελετήσει τι ακριβώς έρχονται να φάνε και έχονται διαβασμένοι περισσότεροι. Ξεχωρίζουν, ξέρουν ότι υπάρχει η γλυκιά μπουγάτσα, η αλμυρή μπουγάτσα. Με τυρί ή με κρέμα, τι προτιμάνε περισσότεροι? Σας είπα, είναι οι προτιμήσεις ανάλογα τη χώρα. Έχουμε κάνει ένα γκάλωπ εδώ με τους συναδέλφους μου και με τους συνεργάτες μου. Και ξέρουμε ότι όταν θα έρθει, παράδειγμα, ένας Ρώσος, ένας Τούρκος, ένας Σλάβος από τα Βαλκάνια, θα ζητήσει, ας πούμε, κυρίως κιμά, που το συνδυάζουν και με γιαούρτι. Όταν θα έρθει ένας Αμερικάνος, ένας Άγγλος, θα δοκιμάσει το γλυκό στάνταρ, είναι το στανταράκι του, η γλυκιά μπουγάτσα. Μας άνοιξε η όρεξη. Πρέπει να μας στείλετε μπουγάτσα τώρα, αλλά είχατε ψυγμένη, χάνει την αξία της. Αυτό μας είπατε, χάνει τη γεύση της. Λοιπόν, χαιρετισμούς στην ξεχωριστή Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά. Να είστε καλά, την αγάπη μας στην όμορφη Κρήτη. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ θερμά.